Εσείς στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριε Ταβερναράκη, έχετε μία επικοινωνία με όλες αυτές τις παγκόσμιες προσπάθειες, έστω τις πανευρωπαϊκές. Θα έχουμε εμβόλιο μέσα στο 2021. Έχουν, νομίζω, υποθεί τόσα πολλά για το εμβόλιο και για το φάρμακο που οτιδήποτε για να πω εγώ θα ήταν πλεονασμός. Παρ' όλα αυτά να αναφέρω ότι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός εμβολίου βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Θεωρώ ότι σε μερικούς μήνες, με βάση την ενημέρωση που έχουμε όλοι μας, θα έχουμε εμβόλια αποτελεσματικά, όχι μόνο ένα, αλλά ενδεχομένως περισσότερα των 3 και 4 εμβολίων. Βρίσκονται τώρα σε τελικό στάδιο κλινικών δοκιμών φάσης 3, τουλάχιστον 4 εμβόλια. Ήδη μάλιστα νομίζω ότι η Ελλάδα έχει προπαραγγείλει κάποια από αυτά, δύο από αυτά. Και μάλιστα αυτή η απάντηση ότι θα έχουμε κάποιες δόσεις μέχρι τα τέλη του 2020, εμένα πάντοτε σαν δημοσιογράφο αλλά και σαν πολίτη αυτής της χώρας μου δημιουργεί ένα ερώτημα. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι ότι στα τέλη του 2020 θα έχουμε 4 εκατομμύρια δόσεις, όταν αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση από τα ερευνητικά αυτά προγράμματα? Νομίζω ότι η αγωνία είναι να εξασφαλιστούν από νωρίς αυτές οι δόσεις, να γίνουν αυτές οι παραγγελίες, ώστε αν το θέλετε να έχουμε τη δυνατότητα αργότερα, όταν θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια, να είμαστε στη σειρά προτεραιότητας, ώστε να τα αποκτήσουμε έγκαιρα. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο ή εμβόλια, καθώς και μια αποτελεσματική θεραπεία, δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε ολοκληρωτικά από αυτή την κατάσταση, η οποία έχει αρχίσει πλέον να παίρνει χαρακτηριστικά μόνιμης κατάστασης, και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί δεν πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι αυτό μια φυσιολογική κατάσταση, ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στα ερευνητικά κέντρα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε το εμβόλιο και μια αποτελεσματική θεραπεία. Και στα δύο μέτωπα αυτά έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος. Και οφείλω να το πω για να το αναγνωρίσουμε. Υπό άλλες συνθήκες, η ανάπτυξη ενός εμβολίου, ενός φαρμάκου, θα έπαιρνε χρόνια. Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη εμβολίου και μάλιστα αποτελεσματικού μέσα σε διάστημα μηνών. Αν λάβουμε υπόψη ότι ξεκίνησαν οι προσπάθειες αρχές του χρόνου φέτος και μιλάμε για εμβόλιο ήδη. Είναι αισιόδοξα αυτά που μας λέτε. Μακάρι πολύ γρήγορα να έχουμε ένα εμβόλιο.